Και πάλι μαζί, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξω τούτα τα εξαιρετικά μπισκότα κουλουράκια που τα φτιάχνω τούν την εποχή. Κοντεύει το Πάσχα, είμαστε στις νηστείες, είναι νηστίσιμα. Είναι με φρέσκο χυμό πορτοκαλιού, κάνε λογαρίφαλα και ginger. Είναι μυρωδάτα, τραγανά, εξαιρετικά. Κάντε τα και θα με θυμηθείτε. Και έχεις τα αρκετών καιρό, έβαλες τα μέσα στα μεταλλικά σου κουτιά. Ήδη έχω εδώ. Άτε, έρχομαι να απολαύσω και εγώ το καφεδάκι μου. Τι ωραίο μπισκοτάκι. Και από πίσω, από και... κάτω, ψημένα, ομοιόμορφα. Πολλά ωραία. Το χρώμα είναι από την κανέλα και τα γαρίφαλα. Φίλες μου, τούτος ο δίσκος είναι λευκαρίτικος. Δέτε τι ωραία πράγματα φτιάχνουμε στην Κύπρο. Αυτός ο δίσκος είναι κέντημα λευκαρίτικο. Mm-hmm. Κάτι ωραίο πρέπει να το προσφέρουμε και σε έναν ωραίο δίσκο. Και να προβάλλουμε και την Κύπρο μας. Ναι. Ωραία, πάμε με τα υλικά. Πάμε με τα υλικά. Τα υλικά μας είναι απλά υλικά που έχουμε σπίτι μας. Τώρα είναι καιρός που έχει και πορτοκάλια αρκετά. Εδώ έχω το φρέσκο μου το χυμό. Μάλιστα, είναι ένα ποτήρι, 200 ml. Τούτα τα αγκομετρικά σας βοηθούν πάρα πολλά. Ναι, και παύτινα πράγματα, αλλά πολλά βολικά στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική. Μια μικρή παρένθεση, αλλά χρειάζεται, Μιχάλη. Ευκολύνει τη ζωή σου. Εδώ είναι ένα ποτήρι, όπως είχα πει, 200 ml, χυμός πορτοκαλιού. Εδώ είναι ένα ποτήρι ζάχαρη, 200 γραμμάρια. Ένα ποτήρι λάδι, σπορέλαιον, 200 ml. Για αρώμα έχω ένα κουταλάκι κανέλα, 4 περίπου γραμμάρια. Μισό κουταλάκι γαρίφαλα, 2-3 γραμμάρια. Μισό κουταλάκι ginger. Αλεσμένα τούτα, θα βάλω ενσάνς πορτοκαλιού να μου δώσει άρωμα, εκχυλίσμα να μου δώσει άρωμα και ο τρεις σταγόνες να βάλουμε. Εδώ είναι η σόδα η μαγειρική, είναι ένα κουταλάκι 8 γραμμάρια και το baking powder ένα κουταλάκι άλλα 8 γραμμάρια. Επίσης θέλω 700 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα 00 κοσκινισμένο. Ζυγίσαμε το. Έχω το ζυγισμένο και επίσης είναι και κοσκινισμένο. Είναι ωραία να το κοσκινίζουμε και να πιάνουμε συσκευασίες να είναι φρέσκες. Αν δεν θα το ζυγίσετε θα βάλετε σχεδόν 6 ποτήρια. Νεροπότηρα. Χωρητικότητας 200 ml το ποτήρι. Ποτήρι. Εν τω μεταξύ είναι πανεύκολα, γίνονται στο χέρι. Όπου και να σας γίνονται αρκετά και ορίσκοι. Διατηρούνται αρκετά. Ναι. Το κέικ δουλεύω. Α, το κέικ. Τη συνταγή φίλες μου, μου την έχει στείλει φίλη, η φίλη Σωτηρούλα. Είναι κέικ ινδοκάριδο. Νηστίσιμο όμως. Και να το δείξουμε και τούτο μετά. Έναν ένα. Ωραία. Προχωρούμε με την εκτέλεση. Προχωρούμε με την εκτέλεση. Φίλες μου, θα βάλω το λαδάκι μου. Έτσι, θα βάλεις που κάτω. Θα βάλω τη ζαχαρίτσα. Έχω τα απόψη μου. Ανακατεύω. Πάει. Δεν θέλει και πολύ να ανακατεμά. Δεν θα κουραστείτε. Με το σύρμα σας. Είναι πανεύκολα. Και κάπου που σας τεμπώνετε το μίξερ σας, μπορείτε να τα κάνετε πανεύκολα. Τώρα. Εμεί θα τα κάνουμε χωρίς μίξερ. Χωρίς μίξερ. Ευκολία. Ιδίως τώρα που να είναι διακοπέ, και να τα μωρά σπίτι, το χαίρονται. Θα βάλω μέσα στο χυμό, θα βάλω τον baking powder μου. Να κατέβω. Ήδη ο εγγονός πηγαίνει και έρχεται με το ποτηράκι, το πειρακτήρι. Γιαγιά, έπιασα από το χυμό σου που να κάνεις τα κουλουράκια σου. Έφτασες. Ο μικρός Μιχάλης. Διαλύθηκε εδώ. Τώρα, Μιχάλη, θα το πιάσω δάμε και θα ρίξω και τη σόδα. Θα φρίζει τώρα που θα βάλουμε τη σόδα. Βλέπεις το παφρίζει. Ναι. Να μπει μέσα. Α, έβαλα τα όλα δάμε. Να κατεβούμε. Δες το που έκαμε ένα αυτό. Ναι. Είναι εύκολη διαδικασία. Το ένα πίσω από το άλλο. Μπαίνουν σχεδόν όλα μαζί. Να μπει η κανέλα. Το άρωμα μου. Τούτο είναι τα γαρίφαλα. Και σαν το μικρό το κουταλάκι. Μίνι κουταλάκι. Μίνι. Πιο... Για να προχωρεί μέσα το βαζάκι τούτο. Είναι πιο μικρά από τα κουταλάκια του σαλιού. Ναι.
τον τζίντζερ μου, να δω και ιδιαίτερη γεύση. Και βοηθά πάρα πολλά καλά στις ζύμες τον τζίντζερ και στα ψωμιά βάλω το. Πολλά σημαντικό. Είναι συνταχρώμα νεπίρε. Ήδη άρχισαν και βγαίνουν τα αρώματα, φίλες μου. Μυρίζει. Τα τούτα δαμέ, μοσκομυρίζουσι. Και να βάλω και δυο λίγες σταγονούλες. Εντάξει, εσάνς. Τούτο το εγχύλισμα πορτοκαλιού. Έξτρα αρώμα. Εδώ με. Ούτε χρειάζεται να φύγει. Καθάρισε ο χώρο και συνεχίζουμε. Έτσι δεν κινδυνεύουμε να έχω κάποιον ατύχημα. Και τούτο είναι να φύγει, διότι να δουλέψω με το χέρι. Προσθέτουμε λοιπόν αλεύρι, θα προσθέσουμε ένα αρκετό αρχικά. Ναι, για να αρχίσει η ζύμη. Δεν πάνε εύκολα. Πάρα πολλά εύκολα και πολλά ωραία. Στοιχώς, ένα δύνατο ποδά το χέρι, αλλά να το προσπαθήσουμε. Στα χέρια μας καθαρά, δεν έχουμε δαχτυλίδια, πράγματα να γεμώνουν μέσα. Και θέλεις το χέρι για να έχεις και καλύτερη αίσθηση της ζύμης εσύ. Βέβαια. Πρέπει να γίνει μία ζύμη που να γίνεται κουλουράκι. Από ό,τι καταλάβω, να μην κουλά στα χέρια. Ναι, να μπορούμε να το κουλουρεύουμε. Αλλά να το πλάτεις εύκολα. Θέλει. Για να καταλάβεις πότε η ζύμη σου είναι όπως πρέπει, πρέπει να ξεκολλήσεις την παλιά ζύμη από τα χέρια. Αγριώτη θα κολλά. Και έτσι έτσι θα καταλάβεις. Ενώ όταν έχεις κολλημένη ζύμη στα χέρια, θα συνεχίζει να κολλά. Το πάρει όλο. Τούτον έμεινε, έμειναν ένα δυο κουταλιές. Πάντα να έχουμε λίγο παραπάνω, αλλά έχει αλεύρι που μπορεί να πάρει και πιο λίγο. Έχει αλεύρι που μπορεί να πάρει και πιο πολύ. Να τα αφήσουμε λίγο να ξεκουραστεί. Να δούμε να γίνονται λεπτά κορδονάκια. Τούτα. Και μετά θα πλάθεις τα κουλουράκια σε διάφορα σχήματα. Σχέδια. Ναι, θέλουμε. Και να μπούσει είναι στο... Άρα τώρα, προς το παρόν, η ζύμη μας είναι τελειωμένη. Τελειωμένη, περιμένει να με. Να ξεκουραστεί. Μοσκομυρίζει. Ωραία. Άρα, για φίλοι λίγο. Και φίλες, θα έχετε αλεύρι, τουλάχιστον 700 γραμμάρια. Και αν το πάρει... Όσο πάρει. Να γίνει τη ζύμη να μπορεί να πλάθει τα κουλουράκια. Ακριβώς, να μην κολλάς τα χέρια και να πλάθει. Θα αφήσουμε λίγο να ξεκουραστεί και θα συνεχίσουμε με τα διάφορα σχήματα που θέλω να κάνω. Δεν το περίμενες πολύ να ξεκουραστεί. Κόφουμε κομματάκια που τη ζύμη, λεπτά κορδονάκια. Μάλιστα. Και ό,τι σχήμα λεπτότερα θέλουμε. Λεπτότερα από τα μολύβια τα σχολικά. Βέβαια, γιατί δεν τα θέλουμε να γίνουν χοντρά. Μπορούμε να κάνουμε και το σίγμα. Έτσι. Άρα θα, με τον ίδιο τρόπο θα τα φτιάξεις όλα. Όλα. Και υπολογίζεις να γεμίσεις δύο δίσκους. Αρκετά, γίνονται αρκετά. Ωραία. Έχεις να μας πεις τίποτε άλλο σημαντικό. Τώρα θα συνεχίσω, φίλες μου, με τούτα τα μπισκοτάκια, τα ωραία, τα κουλουράκια. Δεν ανησυχείς ότι η ζύμη που είναι έξω στεχνώνει. Όχι, είναι στεχνώνει. Τούτη ευκάλω λίλη η Μιχαλή, έτσι ευκάλα την ουλή. Βλέπεις την άλλη την έχω μέσα στο σακουλάκι μου. Σκεπασμένη. Σκεπασμένη βέβαια. Και συνεχίζω με τούτη. Και από ό,τι βλέπω, αφήνεις χρόνο να μεταξύ τους, τα βάζεις αραιά. Ναι, λεπτά όμως. Να φουσκώσουν δηλαδή. Ναι, κάπως να φουσκώσουν. Έχουν σύντομο baking powder τους μέσα. Θα έρθω όταν τελειώσεις. Τούτο είναι το σίγμα. Το φούρνο. Έχω τον ανανάψει. Στους. Εδώ το Μιχάλη, 170, όχι πιο πάνω. Και να το χαμηλώσουμε. 170 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Στον αέρα. Και όταν πάρω χρώμα θα χαμηλώσω. Θα χαμηλώσουμε και 160 και 150. Να δούμε τη διαδικασία. Πάντα όπως λέω, δουλεύουμε με το τα ωραίο φίλο Μπανί. Μάλιστα, ο καθένας με το φούρνο του τον παρακολουθεί και παίζει αναλόγως. Ακριβώς. Τούτα είναι τα σίγμα. Το έβαλες 170 παρατρίχα. Όπως λέμε πάντα, βλέπουμε τους δείκτες κατά πρόσωπο για σωστή ρύθμιση. Ο φούρνος μας είναι έτοιμος, έτοιμος, οπότε θα τα φουρνίσεις. Άτσι. Φαντάζομαι ψήνονται πολύ γρήγορα. Ναι, ναι. Πάμε. Οπότε μέχρι να ετοιμαστεί ο επόμενος δίσκος, αυτά θα ετοιμαστούν. Προτιμώ ένα δίσκο να έχω την θερμοκρασία που θέλω. Πάμε. Άρα σε 5-10 λεπτά θα τα δούμε.
έτσι πρέπει να ρολάρετε, να πιένει έτσι όμορφα, να μην κολλά πας στα χέρια σας. Άρα πρέπει να προσέξουν να μην γίνει πολύ σκληρή ζύμη. Ούτε πολύ σκληρή, ούτε μαλακή. Αλλά ούτε να κολλά. Ακριβώς. Διότι είπαμε, η ποσότητα του αλευρίου εξαρτάται από τη θερμοκρασία που υπάρχει, που το κάθε αλεύρι, Μιχάλη, μπορεί να είναι φαρίνα, αλλά η κάθε μάρκα αντιδρά διαφορετικά. Έχει φορά μου πήραν και πιο λίγο αλευράκι. Μάλιστα. Άρα το αλεύρι δεν είναι απόλυτο, θα το δείτε στην πράξη, θέλει λίγο εμπειρία, μπαίνει λίγο το αλεύρι, ζυμώνεται και προσθέτε μέχρι να δείτε ότι δεν κολλάει πλέον στα χέρια. Και τα χέρια να μην είναι κολλημένα για τη δοκιμή, ναι, ζύμες. Διότι άμα είναι κολλημένο με ζύμη είναι ένα ζύμι. Συνεχίζει να κολλά, και θα παρασυρθείτε να βάλετε πολύ αλεύρι δύστερα. Ακριβώς. Πρέπει να στεχνά, καθαρά τα χέρια. Και να είναι έτσι. Και κάτι άλλο που θέλω να προσέξουσι, που βάλω τη σόδα μέσα στο χυμό, ναι, να είναι από πάνω από τη λεκανίτσα, διότι αφρίζει και μπορώ να αφρίσει έξω και να μην πιάσει την ποσότητα που θέλουμε. Αφρίσει ότι ξεχυλίσει να πέσει μέσα στη λεκάνηση. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουν μυρίσει, περάσει 10 λεπτά που είναι στο φούρνο. Έλα. Για να δούμε. Χαμηλώνω με φίλες μου. Είναι ωραία. Άρχισαν να παίρνουν χρώμα. Χαμηλώνω στους 150. Πάω 150. Είναι 160 εκεί. 160. Πάρ' το ακόμα λίγο. Ως μου να το παρώ εγώ. Εντάξει. Ας το ζεζαμέν καλό. Δεν πειράζει. Έτσι να πέσει αμέσως. 150. Ψήνονται γρήγορα. Έχω φουσκώσει και λίγο. Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν στους 150 μέχρι να πέσει από τους 170 στους 150 θα έχουν ψηθεί μέχρι τότε. Θα πέσει σταδιακά. Μετά από 17 λεπτά. Ναι, θα τα σβήσω φίλες και φίλοι μου. Θα σβήσουμε το φούρνο. Ναι, να βλέπεις τα ωραία χρώμα έχουν σύντορα. Ναι, ναι. Θέλω να σκουρίνουν ιδιαίτερα, διότι έχουν την κανέλα μέσα. Και να τα σβήσω μέχρι να τελειώσω και τα άλλα για να γίνουν ωραία τραγανά, μπισκότα. Όπως μου είπες, τα φιονκάκια στο τέλος κόβεις τις άκρες για να μην εξέχουν. Ναι, τούτα ή άμα το σπρώξεις έτσι για να μείνει το ίδιο. Να μην εξέχει δηλαδή, ένα ποδαράκι, γιατί θα βαρυψηθεί. Αν είναι έτσι λεπτό και μείνει, τούν το λεπτό να καεί. Ενώ εγκαλύτερα να το ίδιο μπάχος. Ναι. Να το ίδιο μπάχος να με σου καεί. Ή να το κόψεις, αλλά εμένα επειδή είναι το τελευταίο τούτο, θα το κόψω, να το σπρώξω έτσι. Δηλαδή τελειώσαμε, έβαλες όλο το ζυμάρι. Ναι, τελειώσαμε δύο δίσκους. Άρα θα πεταχτείς κάτω τώρα στον άλλο φούρνο να δεις το μεσημεριανό μας. Φαγητό. Ο φούρνος είναι μεγάλη ευκολία. Φίλες μου, η φούρνη είναι δύναμη. Ώρα να βγουν ο πρώτος δίσκος. Να, ωραία. Μια χαρά. Ωραία. Ψημένα, αλλά όχι βαρυψημένα. Ήταν ωραίο χρώμα. Ναι. Οπότε τώρα ανάβουμε ξανά το φούρνο στους 170, 165. Ναι. Άρα ήθελαν τον αέρα να. Δεν τα ωραία που γίνηκαν από κάτω. Ναι. Δεν τι ωραίο. Έτσι, πραγώνται έτσι, να στεχνώσουν. Και θα τα γευτούμε κρύα. Κρύα και ζεστά, αλλά θα τα αφήσουμε να κρυώσουν. Ωραία. Και πάμε στα επόμενα. Μόνο η μυρωδιά. Αξίζει τον κόπο. Να κάνετε μία δόση. Είτε την μισή, είναι ένα δίσκο να τον έχετε για κάθε περίσταση. Τώρα οι γιορτές χρειάζεται όλη δόση. Ήρθε ένας επισκέπτης, αλλά και εσείς όταν θα κάτσετε να απολαύσετε το καφεδάκι σας, ένα μπισκοτάκι. Δεν το ωραίο από κάτω. Το χρώμα είναι από την κανέλα. Έχουν ψηθεί ωραιότατα και από κάτω είναι πραγματικά ωραία μπισκοτάκια. Λυπάσαι να το κόψεις. Τι όμορφο μου βγαίνει. Νηστίσιμα εξαιρετικά για τις νηστείες αλλά και για το Πάσχα. Μάλιστα. Δεν καταλάβουν ότι η νηστίσιμα είναι τόσο ωραία, τόσο μυρωδάτα. Έρχεται το Πάσχα μας. Ελαφρά γλυκά, δεν είναι πολύ γλυκά. Και οι συνταγές μου, φίλες μου, είναι εύκολες. Ώστε και η πιο άπειρη να μπορέσει να τις κάνει. Με επιτυχία. Με επιτυχία. Μάλιστα. Κάποιοι μας γράφουν ότι μιλάμε πολύ. Μιλούμε πολύ, διότι θεωρούμε... θέλουμε να τα εξηγήσουμε λεπτομερώς, ακριβώς γιατί θέλουμε να έχουν όλη επιτυχία. Φυσικά τα απλή στα σχόλια είναι πολύ θετικά και μας δίνουν δύναμη να συνεχίζουμε. Όμως θέλουμε και τις παρατηρήσεις για να βελτιωνόμαστε. Βέβαια, εγώ νομίζω ότι η Τσίνα που λέω είναι σημαντικά και πρέπει να τα πω. Αδερφό, πάμε. Ωραία. Έτοιμος ο φούρνος, πάει και ο δεύτερος δίσκος.
θα συνεχίζουμε. 160 στα... το level. Ναι, στα 10-15 λεπτά να δούμε πάλι. Έχουν ψηθεί και τα υπόλοιπα και έχουμε φτιάξει 67 μπισκότα συνολικά. Σύνουμε το φούρνο και να και τα βάλω. Θα τα βάλεις και τους, τον άλλο δίσκο μέσα. Να πάρουν την τραγανότητα του και θα τα απολαύσουμε. Ωραία. Πάμε. Πάμε για μεσημεριανό. Έχουμε φάει για μεσημεριανό. Κάτω στο κουζινάκι, μπαίνοντας στο σπιτιού, μας έδωσε η μυρωδιά, μοσχοβολούσε το σπίτι. Έχουν κρυώσει τώρα. Μείναν μέσα στο ζεστό, αλλά ζεστό φούρνο και έτσι έχασε αρκετή υγρασία. Οπότε είναι μπισκότα. Φτιάξτε κι εσείς, φίλοι και φίλες, αυτά τα εύκολα και υπέροχα μπισκοτάκια. Φάγαμε ωραίο μεσημεριανό. Τώρα να απολαύσουμε και ένα καφεδάκι με ωραίο μπισκοτάκι. Κίνησα. Τι ωραία που ακούετε, α. Τούτη τραγανότητα εν τούτο που μείναν μέσα στο φούρνο, με σβηστόν το φούρνο. Είναι μπισκότα. Έχουν χάσει όλη την υγρασία, έτσι που τα άφησες και με σβηστόν το φούρνο ακόμα 5-6 λεπτά μέσα. Και περισσότερο να τα φύγουν, συνένεχε πρόβλημα, Μιχάλη. Έχουν χάσει την υγρασία, έχουν γίνει πραγματικά μπισκότα, χωρίς να βαρύψηθούν. Η γλύκα τους όσοι πρέπει, ελαφριά, εξαιρετικό μπισκοτάκι με έναν καφεδάκι. Άτι. Απόλαυση τώρα, ξεκούρασε. Είναι τώρα η ώρα της ανταμοιβής. Έτσι είναι. Σιγεία. Άντες σιγεία όλου του κόσμου και εμάς. Να είστε και... όλοι καλά φίλοι και φίλες. Καλό Πάσχα να φτάσουμε. Με υγεία όλοι. Και με ωραία. Αγάπη. Καλές σχέσεις. Και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο. Στα short βίντεο μας μην ξεχνάτε ότι κάτω υπάρχει ένα βελάκι. Με κλικ σε αυτό το βελάκι ανοίγει πάντα το αντίστοιχο πλήρες βίντεο. Ακούς το κράτς που κάνει, α, απίθανα. Like, εγγραφή στο κανάλι μας, όσοι δεν το κάνατε ήδη, και να είστε καλά. Υγεία. Καλή συνέχεια. Ρικόρ. Ωραιότατο και το καφεδάκι σου και πάει ακόμη ένα μπισκοτάκι. Και σίγμα τώρα. Δεν πειράζει, όχι, αυτά που είναι πιο εύκολο. Ακού, κράτς. Τι ωραία που ακούγονται. Άλλο τα σπιτικά, Μιχάλη μου. Άλλη γεύση, τα υλικά. Είμαστε και χορτάτοι. Μόλις φάγαμε για μεσημεριανό. Μα είναι ελαφρύ το μπισκοτάκι τούτο. Αλλά ένα μπισκοτάκι με το καφεδάκι. Είναι ό,τι πρέπει. Ε. Και η παρεούλα η ωραία. Αν του λαλείς, όχι. Άντε, έρχομαι. Ήθελα ειλικρινά. Δεν μπαίνουν συνταγές που να μην είναι προετοιμασμένες και πετυχεμένες. Mm-hmm. Και δίνουμε όλες τις πληροφορίες για να έχουν όλη επιτυχία. Σίγουρα. Αρκεί να χρησιμοποιήσουν καλά υλικά και να ακολουθήσουν τις οδηγίες βήμα-βήμα. Πρώτα πρέπει να θεωρούν τη συνταγή, να πιάνουν τις σημειώσεις τους. Να μαζεύουν τα υλικά. Και μετά. Και να αρχίζουν.